Ευγενία Ευθυμιάδου και Θάνος Ρουμπής. Θες Delicious Food, το blog που τους ανήκει, μιλάνε για την νόστιμη γλυκιά Θεσσαλονίκη. Αχ, Θεσσαλονίκη μου, με τα φαγητά σου που μου είχαν λείψει. Είναι τα ελληνικά φαγητά τα καλύτερα? Αχ, Σοφία μου. Κοίτα, δύσκολη ερώτηση, αλλά και εύκολη ταυτόχρονα, γιατί όντως εγώ θα έλεγα ότι είναι τα καλύτερα τα ελληνικά φαγητά. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα συνδυασμό ποιοτικών προϊόντων, λόγω ίσως και της γεωμορφολογίας που έχει η Ελλάδα, η θάλασσα, οι οροσειρές μας και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μία έτσι ποικιλία πρώτων υλών. Και στα κρασιά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Οπότε σίγουρα η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλή γαστρονομία και η Θεσσαλονίκη ακόμα περισσότερο, έτσι όπως την ανακαλύπτουμε, βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλά να μας προσφέρει. Φαντάζομαι και εσύ σαν γεωπόνο στη γαστρονομία, όπως είπα και στο τραγούδι. Ναι. Άλλωστε θα γνωρίζεις όλα αυτά. Ναι, και με το αντικείμενο μου που είναι τα βιολογικά προϊόντα και η ποιότητα των πρώτων υλών, βλέπω ότι σιγά σιγά και όλη η παραγωγή στρέφονται προς τα βιολογικά προϊόντα και θέλουν να παράξουν ποιοτικά πρώτα προϊόντα και να έχουν τις πρώτες ύλες πάρα πολύ αγνές για τον καταναλωτή. Δεν το συζητώ. Καλεσά τα προϊόντα τα βιολογικά που παίρνουμε από τη Λαϊκή ή από εκεί που εμείς, επειδή έχουμε μεγαλώσει την επαρχία, το να κόβουμε τα φρούτα, τους καρπούς, δηλαδή τις ντομάτες εμείς τις τρώμε πράσινες πριν καν οριμάσουν και η μυρωδιά τους είναι απίστευτη όταν τα προϊόντα είναι βιολογικά. Ναι, και τώρα τα εστιατόρια δίνουν πάρα πολύ έμφαση σε αυτό τώρα τελευταία και στην εποχικότητα των πρώτων υλών και στην τοπικότητα των προϊόντων και στα βιολογικά. Τώρα δίνουν πολύ έμφαση σε αυτό. Θα μου επιτρέπεις να ρωτήσω το σύζυγό σου μία πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη ερώτηση. Ποιος από τους δυο σας μαγειρεύει στο σπίτι? Εννοείται η Ευγενία μαγειρεύει. Εγώ ασχολούμαι με το μπάρμπικιου. Όταν καλούμε φίλους, ψήνουμε στην αυλή και... Αυτό τώρα δεν είναι ένα στερεότυπο που πρέπει να καταρρύψουμε, ότι οι άντρες είναι οι ψήστες και οι γυναίκες είναι αυτές που μαγειρεύουν. Λοιπόν, απόψε το βράδυ θα τις μαγειρέψεις ένα υπέροχο δείπνο που θα πάτε στο σπίτι να χαρείτε μαζί με τα παιδάκια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου βάζεις δύσκολα. Αυτό προτείνω. Θα σου βάλω και ακόμη πιο δύσκολα τώρα. Ή μάλλον σου τα έβαλε η περίσταση. Όλο αυτό που ζούμε, η περίσταση αυτή με την πανδημία, κλειστή η εστίαση εδώ και πολύ καιρό και μπορούμε να πούμε ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί ενδεχομένως περισσότερο από την πανδημία. Πιστεύεις ότι αυτή η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη? Δυστυχώς για κάποια μαγαζιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Απλά είδαμε ότι πάρα πολλά μαγαζιά το σκέφτηκαν λίγο πιο έξυπνα να πω και ξεκίνησαν να κάνουν delivery. Ακόμα δηλαδή και fine dining μαγαζιά, εστιατόρια, πλέον μπορείς να τα απολαύσεις στο σπίτι σου. Ας ευχηθούμε ότι πλησιάζουμε προς το τέρος και θα ξανανοίξει η εστίαση και θα συνεχίσουμε και εμείς αυτό το χόμπι που έχουμε, που θέλουμε να δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το να είμαστε προσαρμοστικοί, όπως είπαμε και μόλις και τους προηγούμενους ομιλητές. Και αυτή τη στιγμή το delivery είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας κάνει προσιτές πάρα πολλές απολαύσεις της ζωής και γαστρονομικές δηλαδή, και να μας τα φέρει στην πόρτα μας, που νομίζω ότι είναι ίσως το θετικό όλης αυτής της κατάστασης. Όντως, έτσι είναι. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη, ποιο πιστεύετε έτσι, ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι το αντιπροσωπευτικό γλυκό εδώ, το οποίο. Τι δεν θα έπρεπε κανείς να παραλείψει να δοκιμάσει? Έχουμε πολλά δέσματα στην πόλη. Σίγουρα το τρίγωνο πανοράματος είναι το πιο αντιπροσωπευτικό. Νομίζω ότι αν η Θεσσαλονίκη ήταν γλυκό, θα ήταν τρίγωνο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλά εστιατόρια που κάνουν δημιουργική κουζίνα. Οπότε αξίζει κάποιος να επισκεφτεί όλα τα εστιατόρια και έτσι να πάρει μια γεύση από όλα. Γιατί έχουμε διάφορες κουζίνες στην πόλη. Επειδή ήταν και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών η Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά στοιχεία από ποντιακή, μικρασιάτικη, κουζίνα εβραϊκή. Εκεί υπάρχουν μέσα στους καταλόγους μας. Δεν μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει εύκολα. Αλλά σίγουρα όταν πηγαίνει και βρίσκει έτσι εστιατόρια, μπορεί να δοκιμάσει πολλά πράγματα. Αλλά το πιο αντιπροσωπευτικό, έτσι αυτό που ρώτησες, είναι νομίζω το τρίγωνο. Ότι κερδίζει τα σημεία. Και το κλούρι είναι καλό, αλλά το τρίγωνο είναι κορυφαίο. Τώρα που είπες κουλούρι, να πούμε φυσικά ότι το ντεκόρ που είχατε, για να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι τα ελληνικά τα προϊόντα, είχαν τα παιδιά ντεκόρ και το έφαγαν οι άνθρωποι πίσω. Ναι, ναι, γιατί ναι. Το λυμπίστηκαν, που λένε στο χωριό μου. Πόσες ωραίες λέξεις. Είχαμε δύο λεπτά χωρίς φύλακα και ορμήσαμε να το φάνε. Ήταν απίστευτο. Είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Όλα είναι συνδεδεμένα με το φαγητό εδώ. Όλα είναι γύρω από ένα τραπέζι. Οι λύπες μας, οι χαρές μας. Και επειδή εγώ έχω ένα χαρακτήρα που κάνω, που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο, την Ελληνίδα μάνα, θέλω να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση. Σαν την Ελληνίδα μάνα, μαγειρεύει κάποιος? Όχι. Έτσι τόσο μερακλήρικα. Η Ελληνίδα γιαγιά.
Η Ελληνίδα γιαγιά, όντως. Ναι, και τα φαγητά της γιαγιάς μένουν ξέχαστα, ναι. Αλλά όχι, έτσι τόσο μερακλείδικα, με τόσο αγάπη, έτσι τα γεμιστά μας, το παστίτσιο, μουσακάς, όλα αυτά που έχουμε στην ελληνική κουζίνα, νομίζω δεν τα βρίσκει κάποιος κάπου αλλού. Είναι τα comfort food αυτό που λέμε, που σου θυμίζουν αυτή τη θαλπορή του σπιτιού. Τώρα ίσως επειδή έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, αισθανόμαστε έτσι, δεν ξέρω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες για την Ελληνίδα γιαγιά και κάπως έτσι θέλω να κλείσουμε. Είχα κάνει μια παρουσίαση για ένα βιβλίο όπου έλεγε πώς ρωτάμε πάντοτε όλη τη μαμά μας για τις συμβουλές και έλεγα στη μαμά μου λοιπόν πάρ το και εσύ μαμά να μην ζαλίζεις τη γιαγιά γιατί ο καθένας τελικά ρωτά τη δική του μαμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όλα αυτά που μοιραστήκαμε απόψε. Εμείς ευχαριστούμε.